Το σχέδιο Γιούγκερ για την μετανάστευση και του αρμόδιου επιτρόπου κ. Αβραμόπουλου είναι μια απόδειξη πως αντιλαμβάνονται οι λεγόμενοι τεχνοκράτες τα πραγματικά προβλήματα. Για παράδειγμα, προτείνουν τη μετεκατάσταση 40.000 ατόμων εντός 2 ετών, όταν τόσοι έχουν εισέλθει σε ένα ελληνικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου μόνο το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Ζητάνε από τα κράτη-μέλη δεσμεύσεις ποσοστώσεις. Την απάντηση την έλαβαν πρόσφατα από τους πρωθυπουργούς Ηνωμένου Βασιλείου και Ουγγαρίας. Ο Κάμερον δήλωσε ότι η Αγγλία θα υποδεχθεί πρόσφυγες αποκλειστικά προερχόμενους από τους υπάρχοντες καταβλισμούς στη Συρία. Ο Ορμπάν έφτιαξε φράχτη στα σύνορα Ουγγαρία-Σερβία και δήλωσε ότι η χώρα του δεν συζητά για ποσοστώσεις αν πρώτα δεν σφραγιστούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα ελληνικά νησιά και η Ιταλία βουλιάζουν για κάποιοι δίθυ ανθρωπιστές, χύνουν δάκρυα για το μικρόν Άιλαν, αλλά δεν αντιδρούν τόσο καιρό από τις σφαγές χιλιάδων Άιλαν από το Ισλαμικό κράτος και τους υποκινημένους από τη Δύση αντικοδιστατικού στη Συρία. Τα χρήματα δεν απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και δεν αγοράζουν την ειρήνη. Λύσεις απλές υπάρχουν. Κατάργηση του κανονισμού 604 του 2013 που αφορά στις πρώτες χώρες εισόδου. Συνολική επανεξέταση της συνθήκης του Βλήνου 2, δημιουργία χώρων υποδοχής στην Τουρκία, όπου θα εξετάζονται όλες οι αιτήσεις ασύλου. Προώθηση σε χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποκλειστικά όσων πληρούν τα κριτήρια. Ευχαριστώ.